των πρωτοδικείων mm-hmm. Που αφορούν τα ζητήματα του μνημονίου, των εργασιακών σχέσεων, της αντισυνταγματικότητας των μνημονιακών νόμων και το καθεξής. Mm-hmm. Αυτές οι αποφάσεις εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνονται σεβαστές από την πολιτεία, ιδίως όταν έχουν εκδοθεί ως προσωρινά εκτελεστές. Mm-hmm. Δυστυχώς παρατηρούμε ότι κάθε φορά που το ελληνικό δημόσιο βρίσκεται μπροστά σε μια τέτοια απόφαση, προσφεύγει στον Άριο Πάγο και επιδιώκει την αναστολή αυτών των αποφάσεων. Όπως έγινε, είναι, με τις καθαρίστριες. Όπως έγινε με τις καθαρίστριες. Ναι. Θέλω να πω, παρεμπιπτόντως το λέω. Εντάξει, δικαίωμά του είναι βέβαια, δεν κάνει κάτι παράνομο. Θα σας πω. Δεν κάνει κάτι παράνομο. Είναι όμως προκλητικό για την κοινή γνώμη, κύριε Οικονόμου, το γεγονός ότι ενώ ο Άριος Πάγος αναφέρεται σε αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες και δικαιολογεί τα μέτρα που έχουν πάρθει ως αντιστοιχούντα στις ανάγκες της χώρας και στο εθνικό συμφέρον. Δεν ισχύει το ίδιο για τον εαυτό. Δεν συμφέρει το ίδιο για αυτό. Και εδώ βεβαίως θα πρέπει όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται και στο τομέα της νομοθέτησης αυτών των ρυθμίσεων. Αλλά και της έκδοσης. Λέτε να μην εφαρμοστεί η απόφαση της επικρατείας. Μα δεν είναι απόφαση, είναι του μισθοδικείου όσον αφορά τους δικαστές. Προχθές παρεμπιπτόντως να πω ότι εκδόθηκε μια πάρα πολύ σοβαρή απόφαση και μεγάλου νομικού κύρους και θα έχει και άμεσες συνέπειες του Συμβουλίου Επικρατείας όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Το μονομερές δικαίωμα προσφυγής. Έτσι, για την διαιτησία. Πάρα πολύ σημαντική. Η οποία είναι σε θετική κατεύθυνση απολύτως. Τα είχαμε πει εμείς στη Βουλή αυτά τα πράγματα ότι αυτό δεν μπορεί να τα απαγορεύσεις. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν μπορεί να πηγαίνει ένας από τους αυτό που λένε κοινωνικούς εταίρους. Εμείς χαρακτηρίζουμε διαφορετικά τέλος πάντων στη διαιτησία. Αλλά αυτό που θέλω να προσθέσω και να τελειώσω με αυτό σε μια πρώτη έτσι, ανάγνωση είναι ότι δίνεται η αίσθηση στην κοινή γνώμη ότι η κυβέρνηση επιλέγει αποφάσεις που εφαρμόζει και αποφάσεις οι οποίες δεν εφαρμόζει και προστρέχει στη δικαιοσύνη για τα περαιτέρω. Είναι έτσι. Και ότι αυτό. Εσείς και έτσι πιστεύετε ότι είναι. Κοιτάξτε να σας πω. Εδώ. Άλλωστε, γίνεται γνώμη, δημιουργούνται ερωτήματα πάντα. Προσέξτε όμως, τα ερωτήματα που δημιουργούνται είναι βάσιμα. Διότι δεν μπορεί για, για τις καθαρίστριες να ισχύει αυτό που λέει ο Άριος Πάγος και για τους δικαστές να μην ισχύει. Δηλαδή, μια μνημονιακή αδικία εις βάρος των δικαστών, και είναι πράγματι μνημονιακή αδικία, η οποία διορθώνεται, σωστά διορθώνεται. Δεν μπορούν όμως να έρχονται ανώτατοι δικαστές και να λένε ότι για τις καθαρίστριες υπάρχει εδώ το υπέρμετρο εθνικό συμφέρον. Είναι πράγματα αντιφατικά και προκλητικά για την κοινή γνώμη. Μια τοποθέτηση και να ξέρω στο διάλειμμα. Να πούμε ότι δεν αντιλαμβάνομαι την ευκολία με την ομάδα.